Η στη Λίδα επικράτησε με 1-0 το Πούντιο Μαρτίνο εκτός έδρας στο ντέρμπι κορυφής της τρίτης αγωνιστικής της Α κατηγορίας Φθιώτιδας και πλέον βρίσκεται μόνη πρώτη στη βαθμολογία. Στο 13 σούτ από τον Κωνσταντίνο Κουφιώτη με τον Παπαμάρκου να μπλοκάρει. Στο 16 σέντρα σούτ από τον Μπέπα από στη μένη φάση με το Σίψα να διώχνει σε κόρνερ. Στο 24 ο Κωνσταντίνος Βαρυπάτης βγήκε τέτα τέτ μετά από ωραία μπαλιά του Τσιγαρίδα και πλάσαρε με τον Παπαμάρκου να μπλοκάρει. Στο 29 σούτ από τον Αλέξανδρο Κουφιώτη μέσα από την περιοχή με τον Παπαμάρκου να μπλοκάρει. Στο 31 μετά από στη μένη φάση η μπάλα έφτασε στον Κωνσταντίνο Βαρυπάτη που έκανε το γύρισμα με τον Ζωγράφο να σουτάρει μέσα στην περιοχή και την άμυνα να διώχνει και στην επαναφορά πλάσαρε ξανά νικώντας τον Παπαμάρκου για το 0-1. Στο 38 τράβηγμα από τον Κυρολίβανο στο Χρήστο Βαρυπάτη με τους φιλοξενούμενους να φωνάζουν για πέναλτι. Το 42 μετά από στημένο του Μαλέρδο ο Σίψας έδιωξε σε κόρνερ. Το 61 μετά από γύρισμα του Γκυρίτη, ο Σταθουλόπουλος έκανε το σουτ με τον αμυντικό να μπλοκάρει την μπάλα και αυτή να καταλήγει σε κόρνερ. Στο 75 σουτ του Αλεξίου από πλάγια θέση μέσα στην περιοχή με το Σίψα να μπλοκάρει. Στο 78 σουτ του Αργύρη έξω από την περιοχή με την μπάλα να φεύγει λίγο πιο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο 90-4 οι άνθρωποι του Οπούντιου ζήτησαν πέναλτι για χέρι του Τσιλίκα μετά από εκτέλεση φάουλ του Πέπα. Ο ρέφερη Σταύρου δεν υπέτυχε κάποια παράβαση. Στο 90-5 μετά από ωραία ενέργεια, ο Χρήστος Βαρυπάτης έκανε τη σέντρα σουτ από τα δεξιά με τον Παπαμάρκου να μπλοκάρει. Κοιτάξτε, να δείτε, παίζαμε με έναν παραδοσιακό αντίπαλο για την ομάδα της Στυλίδας. Όλα τα χρόνια γίνονται όμορφα παιχνίδια και εδώ στο Μαρτίνο και στη Στυλίδα. Μπήκαμε πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο. Είχαμε δει λίγο και τον αντίπαλο, κάποιους παίχτες κηδιά των αντιπάλων προσπαθήσαμε και τους περιορίσαμε. Και αμυντικά ήμασταν αρκετά καλά. Προηγηθήκαμε με μια στατική φάση. Πήγαμε στο ημίχρονο με αυτό το σκορ. Καταφέραμε στο δεύτερο ημίχρονο και να δεν είπαμε ότι θα πάμε λίγο πιο πίσω τις γραμμές μας. Συνεχίσαμε, πιέζαμε και ο αντίπαλος, ενώ στο πρώτο ημίχρονο δεν μας απείλησε εκτός από δύο στατικές φάσεις, στο δεύτερο βγήκε πιο οργανωμένα, αλλά και πάλι μπορέσαμε να αντέξουμε και να φύγουμε από μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα με αυτό το τρίποντο που θα είναι πολύ σημαντικό για τη συνέχεια. Είναι πολύ νωρίς στο πρωτάθλημα. Αλλά είναι μία νίκη που μας δίνει και ψυχολογία και πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτή. Αυτό που θέλω να πω είναι συγχαρητήρια και για την ομάδα του Πούντιο και στον προπονητή τους και στη διοίκηση. Ήταν ένα παιχνίδι με δύναμη και πάθος από όλους τους ποδοσφαιριστές σε κόσμια πλαίσια και σε ποδοσφαιρικά. Και με μία διαιτητική τριάδα που πραγματικά στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και του παιχνιδιού. Και θα αφήσω τέλος από ένα μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρα στους ποδοσφαιριστές μας, γιατί μπορεί να τα λέμε κατά καιρούς εδώ, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι οι ποδοσφαιριστές της Λίδας έχουν σχεδόν 1,5 χρόνο να πατήσουν το γήπεδό τους και τη φυσική τους έδρα. Κάνουμε προπόνηση και προετοιμασία σε ένα γήπεδο 7x7 πλαστικό. Οι μοναδικοί που το αξίζουν αυτό το πράγμα σήμερα και τη νίκη και τους δίνω πολλά συγχαρητήρια, είναι αυτά τα παιδιά που έβγαλαν τη ψυχή τους μέσα στο γήπεδο. Να σας πω πολλά συγχαρητήρια και ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι στις γενικές γραμμές ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Η Στυλίδα ήταν μια ομάδα που μπήκε πιο δυνατά από εμάς στο γήπεδο, μας πίεσε, είχε τις στιγμές της, χωρίς να έχει κάποια ιδιαίτερη φάση, αλλά ήταν μια ομάδα που την έβλεπε στο γήπεδο και έλεγε ότι πατάει καλύτερα. Σε κάποια στιγμή από ένα σημαίνο φάουλ ήρθε το γκολ και νομίζω ότι δίκαια προηγήθηκε, έληξε το ημίχρονο κάπως έτσι. Δυσκολευόμαστε να αλλάξουμε πάσες, να βγούμε μπροστά. Μας πιέζαν αρκετά καλά, μπορώ να πω. Μπήκαμε στο δεύτερο, προσπαθήσαμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα, τα αλλάξαμε. Λίγο και στη Λίδα πιστοχώρησε. Προσπαθούσαμε έτσι μέσα από κάποιες στιγμές να παίξουμε και να βγάλουμε κάποια φάση. Βγήκαμε μια-δύο φορές, δεν καταφέραμε να βάλουμε τον γκολ. Νομίζω ότι δίκαια κέρδισε και είναι αρκετά καλή ομάδα. Της εύχομαι καλή συνέχεια.